Καλησπέρα σας. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε. Ελπίζω να περάσετε καλά στις διακοπές και στις γιορτές. Σας παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, γράψτε μου εάν η ποιότητα του ήχου είναι εντάξει. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως την παρουσίασή μας, όπου, όπως γνωρίζετε, στην αρχή λέμε την παρουσίαση σε όσους έρχονται εδώ πέρα η πρώτη φορά και θέλουν να μάθουν μερικά πράγματα για την εταιρεία και μετά προχωράμε στα νέα της εβδομάδας. Είναι εντάξει ο ήχος? Για να αρχίσουμε. Ωραία, λοιπόν, είναι εντάξει. Οπότε, να αρχίσουμε την παρουσίαση για σήμερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Και όπως είπα, θα αρχίσουμε πρώτα με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης, η οποία είναι ουσιαστικά η εξοικείωσή σας με την εταιρεία και να μάθετε μερικά πράγματα σχετικά με την εταιρεία. Και ελπίζω να πάρετε αρκετές χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν σχετικά με το να έχετε μια περισσότερη εξοικείωση. Λοιπόν, και τώρα ας ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα έχουμε ένα πίνακα επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια από τη δικιά μας εποχή. Σε αυτό το πίνακα απεικόνισε ουσιαστικά το κόσμο του μέλλοντος, όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια από την δικιά του εποχή. Αλλά, όπως βλέπετε, ήρθε νωρίτερα αυτό από ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης φανταζόταν 100 χρόνια νωρίτερα. Βλέπετε εδώ πέρα όμως σε αυτό το πίνακα κάποια πράγματα και αυτό είναι τα οχήματα τα οποία κινούνται πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Και όπως είπα πριν, έκανε λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή η πραγματικότητα την οποία απεικόνιζε στον πίνακα είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στον πίνακα, στο slide, και στις λιμενικές περιοχές. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δημιούργησε ο άνθρωπος για να γίνεται η καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη, έχουν και τα δικά τους μειονεκτήματα εκτός από πλεονεκτήματα. Και θα πούμε τώρα τα πιο σημαντικά. Το πρώτο είναι η υπερφόρτιση δικτύων μεταφορών και μετά έχουμε την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο πρόβλημα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και ένα από τα κυριότερα προβλήματα, καθώς άμα δεν πάρουμε άμεσα μέτρα για την πρόληψη όλων αυτών, δηλαδή να πάρουμε μέτρα για να σταματήσει αυτό το κακό με τη μόλυνση περιβάλλοντος, δεν θα υπάρχει μετά δρόμος του γυρισμού, επειδή μετά η γη δεν θα μπορέσει ουσιαστικά να επανέρθει στο στάδιο στο οποίο ήταν πριν. Ενώ για τα άλλα προβλήματα τα οποία ανέφερα νωρίτερα, εάν ο άνθρωπος πάρει κάποια άμεσα προληπτικά μέτρα, τότε θα μπορέσουν να σταματήσουν ή τουλάχιστον ή να σταματήσουν να μειωθούν, γιατί και το να σταματήσουν τελείως είναι λίγο δύσκολο. Ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στην φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος όπως γνωρίζετε και είναι τόσο επίμονος που ξεχνά ότι καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει, επειδή
όπως και να κάνουμε, είναι φιλόδοξος και αυτό το γνωρίζετε και θέλει, παραβλέπει τα άλλα πράγματα και προσπαθεί να ουσιαστικά να χορτάσει τη φιλοδοξία του, οπότε παραμελεί το περιβάλλον. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να μετακινεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή το αυτοκίνητό του, το λεωφορείο και όλα αυτά, είναι δηλητήριο για τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν τις επιφάνειες μέσω της όξινης βροχής. Φυσικά δεν είναι μόνο από τα οχήματα, εκπέμπονται και από κτίρια, όπως για παράδειγμα τα εργοστάσια. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων και κατά την καύση που επειδή απελευθερώνονται διάφορα αέρια, μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων, τα οποία αυτοκίνητα λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση της ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης, το πρώτο επίπεδο δηλαδή, στο δεύτερο επίπεδο, στο οποίο και δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, ποτάμια, λίμνες, ριάκια και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως ο άνθρωπος κατέληξε στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες με σκοπό να στηρίξει τη γραμμή που είναι στο δεύτερο επίπεδο. Όμως καταλαβαίνετε ότι η τεράστια κατανάλωση των υλικών και φυσικά περισσότερα έξοδα είναι προφανής. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Όμως αυτό είναι και ουσιαστικά η μόνη διαφορά που έχει με το απλό σύγχρονο τραμ που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε δύο εικόνες με τα εναέρια βαγόνια. Αυτά δεν έχουν τη δική τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε στην αρχή της παρουσίασης. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές, όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για καθημερινές του δραστηριότητες. Και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ έχουμε ένα slide το οποίο μας δείχνει πώς είναι μία σιδηροτροχιά ουσιαστικά από μέσα, δηλαδή τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής. Ένα από τα πρώτα πράγματα που διακρίνουμε είναι οι χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής. Έχουμε πάνω από τις χορδές την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Μάλλον κάτω από τις χορδές έχουμε το σώμα, τη διατομή της σιδηροτροχιάς που συμπληρώνει το κενό της γραμμής, του εσωτερικού της γραμμής, και γύρω-γύρω έχουμε το
Όχι. Έχουμε το υλικό πλήρωση, συγγνώμη, κάτω από τις χορδές και γύρω-γύρω έχουμε το σώμα ή τη διατομή της συντροφιάς που περιβάλλει το εσωτερικό της χορδής. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των συνδετοχείων, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και με φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες για το περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, από αυτές που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη και εδώ πέρα την άκαμπτη. Πιστεύω πως μπορείτε να διακρίνετε μερικές διαφορές. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Ιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει προκύψει είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Και τώρα θα σας πω μερικά, μια απάντηση ουσιαστικά. Θα ξεκινήσω με το ότι έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως πρέπει να λάβουμε σε αυτό το σημείο υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς μας αφορά η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επίσης βελτιώνει και την απόδοση της αεροδυναμικής του ικανότητας κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Ο αεροδυναμικός συντελεστής επιστέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα επίσης μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Επίσης, μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως και ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορες γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα 2 τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Στο πρώτο έχουμε ένα όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση. Το βαγονάκι παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το δεύτερο, το οποίο είναι για υπεραστική χρήση, παίρνει έως και 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα.
Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Μετά έχουμε τον σιδηρόδρομο, έχουμε και το μετρό με αρκετά μεγάλη διαφορά και το τελεφερήκα έχουμε με λίγο μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ποσοστό του μετρό και στο τέλος το μικρότερο ποσοστό, το πράσινο, το έχουν τα οχήματα της Skyway. Και θα ήθελα να πω γιατί έχουν τόσο μικρό ποσοστό και ένα από τα κύρια δικαιολογητικά είναι το γεγονός ότι τα οχήματα της Skyway εκτείνονται από, μάλλον οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, το οποίο στοιχείο αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με ζώα και άλλα οχήματα και με ανθρώπους. Και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να παρθούν τέτοια μέτρα. Εδώ πέρα έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν και διαγράμματα βασισμένο πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Εδώ έχουμε το πρώτο διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει καταλάβει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Βλέπουμε επίσης και τις οδικές μεταφορές οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά. Και βλέπουμε και το σιδηρόδρομο, ο οποίος ακολουθεί μετά τις οδικές μεταφορές και τέλος τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι το πράσινο και έχουν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το δεύτερο διάγραμμα που έχουν ανέβει τα ποσοστά σε όλα τα μέσα μεταφοράς σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες. Παρατηρούμε όμως ότι τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ πέρα σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές και αν θυμάστε είδαμε νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, δηλαδή με τα οχήματα, με τα ατυχήματα είχαν οι οδικές μεταφορές και εκεί πέρα το μεγαλύτερο ποσοστό, οπότε αυτό το στοιχείο μας βάζει να συμπεράνουμε ότι οι οδικές μεταφορές είναι ουσιαστικά το πιο επικίνδυνο μέσο μεταφοράς, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την φύση. Βλέπουμε εδώ πέρα μετά άλλα μέσα μεταφοράς, τα οποία έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό, όπως το τελεφερίκ, το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική αιώρηση και ο σιδηρόδρομος και ακόμα μικρό, και ακόμα μικρό ποσοστό βλέπουμε τα οχήματα της Skyway τα οποία έχουν, συνεχίζουν μάλλον να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ πέρα σύμφωνα με το διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας βλέπουμε ότι το τελεφερίκ καταναλώνει τη μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα βλέπουμε όμως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway. Όμως, σε αυτό το διάγραμμα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αντί να δείξει το μειονέκτημα,
Δείχνει το πλεονέκτημα καθώς είναι για μεταφορική ικανότητα. Οπότε είναι πολύ μεγάλο θετικό προσόν το γεγονός ότι εδώ πέρα τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ενώ βλέπουμε δίπλα με μικρότερο ποσοστό είναι το μετρό και μετά ο σιδηρόδρομος. Όχι, αυτό είναι το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν λάβουμε υπόψη και μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας αλλάξουμε θέμα και φύγουμε τα διαγράμματα. Θα σας δείξω λίγο τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το είδος μεταφοράς, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό το όχημα προβλέπεται για τη μεταφορά αγαθών από πόλη σε πόλη και άλλων μέσων, εκτός φυσικά των ανθρώπων. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορτής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφορά στα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα όμως ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unisky Stream Technologies όπου από το 2019 στην εταιρεία εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πειραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί πέρα το Εκαφέστ, όπου χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας και να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα για μελλοντικά έργα. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Εμιράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει πρωτοποριακή θέση των μήλων εταιρείων Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία αυτή σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια καθώς και για χώμα με μοναδικές βιώνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε τα λογότυπα διάφορων εταιριών που σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Ένα κοινό το οποίο έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο το οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία και τις υπηρεσίες που πρόσφεραν και προσφέρουν. Έτσι και η τεχνολογία Skyway ξεκίνησε σιγά σιγά σαν μια ιδέα, όπως αυτές οι εταιρείες, εξελίχθηκε και γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα και βλέπουμε συνεχώς πώς εξελίσσεται και μια μέρα θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα.
Και γι' αυτό μην χάνετε το χρόνο σας και την ευκαιρία σας, επενδύστε. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Η IPO ή αλλιώς Initial Public Offering είναι η πρώτη δημόσια πώληση μετοχών μιας ανώνυμης εταιρείας σε απεριόριστο αριθμό προσώπων. Με άλλα λόγια, αυτό είναι όταν η εταιρεία βγαίνει στο χρηματιστήριο. Τις περισσότερες φορές μια εταιρεία εισέρχεται στο χρηματιστήριο για να προσελκύσει επενδύσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει την επιχείρησή της. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν καλά τι είναι το IPO. Και για να τελειώνουμε την πρώτη παρουσίαση και να κάνουμε μία σύνοψη. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και παράλληλα φροντίζει το πλανήτη μας. Και τώρα πριν προχωρήσουμε στα νέα, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το chat εδώ πέρα που μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις σας και ερωτήσεις σας. Και θα προχωρήσουμε στα νέα. Λοιπόν, ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 27 Τετάρτου μας λέει ότι η εταιρεία Quantratics ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής διανομής με εταιρεία που αναπτύσσει τις μεταφορές χορδών στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας όμως δεν είναι γνωστές, ωστόσο ο ιστότοπος Quantratics λέει ότι η εταιρεία έχει πλέον το δικαίωμα να διανέμει την μεταφορά σε σειρά στην Σαουδική Αραβία. Μία συνεργασία με την Quantratics θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα του έργου να εμπαρευματοποιήσει την τεχνολογία και να αυξήσει τον αριθμό των προοπτικών στοχευμένων έργων. Η Quantratics Development είναι μια αμερικάνικη εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και μεταφοράς χρησιμοποιώντας ελαφρύ σκυρόδερμα και ελαφρύ χάλιβα. Σήμερα η πλειονότητα των έργων της Quantratics βρίσκονται στην Σαουδική Αραβία. Τώρα στο επόμενο μας νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 4 του μηνός, μας λέει ότι οι προγραμματιστές των τεχνολογιών χορδών είναι συνεχώς σε επιφυλακή για ταλαντούχους μαθητές στην Λευκορωσία, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόσφατα, ένας τέτοιος μαθητής, ο Αλίκ Χίλκα, ένας μηχανικός εγχόρδων, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην Κριτική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Έργων στο πρόγραμμα Αρχιτεκτονική και Εσωτερικό Σχεδιασμό στο Κολέγιο Καλών Τεχνών και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Σάρτζα. Η εργασία αυτή του μαθητή στόχευε σε πολλές κοινωνικές και σχεδιαστικές προκλήσεις ταυτόχρονα. Και τώρα θα σας πω αυτές τις προκλήσεις. Έχουμε πρώτα απ' όλα την εμφάνιση των λειτουργικών περιοχών του σταθμού. Έχουμε την κατανομή των χώρων εργασίας του σταθμού έξυπνα και με ακρίβεια. Και με το να γίνει ο σταθμός πιο ελκυστικός ουσιαστικά για τους σύγχρονους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και τον σχεδιασμό και τον εξορισμό του σταθμού. Όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου του μαθητή αυτού εκτίμησαν ιδιαίτερα στο επίπεδο της σκέψης που δόθηκε στο πρόγραμμα αποφύτησης του Mohammed Skypod Future Station in Sharjah. Και να υπενθυμίσω ότι τα νέα αυτά που λέμε εδώ πέρα τα δημοσιεύουμε και στα social media που έχουμε και μπορείτε να πατήσετε στο σύνδεσμο τα οποία τα αναρτούμε εκεί πέρα σε αυτά τα social media και να τα διαβάζετε αυτά τα άρθρα με περισσότερη λεπτομέρεια. Τώρα πάμε στο επόμενο άρθρο, το οποίο αναρτήθηκε στις 5 του μηνός. Τα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου Railway Technology κυκλοφόρησαν μία δημοσίευση Unitsky Stream Technologies ανοίγει νέες ευκαιρίες στη μεταφορά φορτίου στη βιομηχανία.
Οι συντάκτες του άρθρου έχουν αναλύσει τα βασικά πλεονεκτήματα της μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία αποδίδουν την κατανάλωση υλικού και την αντοχή. Η αερογέφυρα σιδηροδρομικής σειράς δεν απαιτεί τακτική συντήρηση και μπορεί να έχει διάρκεια ζωής που να φτάνει έως και τα 100 χρόνια. Δεύτερον, είναι ανθεκτική και η δομή της τροχιάς σε διάφορες καιρικές συνθήκες, γεγονός που καθιστά δυνατή τη μεταφορά φορτίων σε περιοχές με δύσκολες κλιματικές συνθήκες και εδάφη. Τρίτον, η προσιτότητα και ταχύτητα παράδοσης παρέχεται και από ενδιάμεσα στηρίγματα που μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση έως και 3 χιλιόμετρα παρακάπτοντας διάφορα εμπόδια. Τέταρτον, αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου. Και πέμπτον, έχουμε ελάχιστη απόκτηση γης για δόμηση σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τρίγωνα που έχουμε. Το άρθρο καλύπτει σημειώνοντας ότι η Uniscription Technologies είναι σε θέση να μεταφέρει έως και 100 εκατομμύρια τόνους αγαθών ετησίως και η χρήση τέτοιων μεταφορών θα μπορούσε να γίνει δημοφιλής λόγω της υψηλής αξιοπιστίας και της φιλικότητας προς το περιβάλλον. Και αυτά ήταν τα νέα που είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Ελπίζω μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Και να ξαναπώ ότι υπάρχει και το chat εδώ πέρα που μπορείτε να μου γράφετε. Δεν υπάρχει τώρα κάτι, οπότε θα σας καληνυχτήσω και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε τα νέα που αναρτούν στα social media και άμα ενδιαφέρεστε να τα διαβάσετε, θα σας συμβούλευα να τα διαβάσετε, θα μάθετε πολλά πράγματα και από εκεί και φυσικά έχουν περισσότερες λεπτομέρειες από όσες καλύπτουμε εδώ πέρα. Οπότε σας καληνυχτίζω και θα τα ξαναπούμε.